Φίλες και φίλοι, πολλές οι απόψεις με τους σεισμούς, με αυτές τις περίεργες λάμψεις. Πολλοί μου λέτε ότι είναι καλώδια, φυσικά φαινόμενα, το ένα, το άλλο. Άλλοι πιστεύουν διαφορετικά, ο καθένας έχει την άποψή του. Σήμερα όμως, σας έχω ένα βίντεο από Καζακστάν μεριά. Δεν έχει γίνει κανένα σεισμός εκεί. Και το βίντεο είναι αρκετά μεγάλο. Πάμε να δούμε και να ερμηνεύσουμε αυτές τις παράξενες λάμψεις που συχνά πυκνά εμφανίζονται στον ουρανό. Το βλέπετε? Τι συμβαίνει ρε παιδιά εκεί? Δεν βλέπω τίποτα καλώδια της ΔΕΗ. Ούτε σεισμό βλέπω. Φαντάσου να είσαι εκεί και να το βιώνεις αυτό, έτσι. Είχε ξημερώσει η νύχτα. Έτσι, η νύχτα είχε γίνει μέρα. Υπάρχει φυσιολογική ερμηνεία για αυτό εδώ που παρακολουθήσαμε. Κοπήκανε και κόπηκε και το ρεύμα. Για να το ξαναδούμε. Νομίζω ότι στην αρχή κόπεται και το ρεύμα, έτσι. Αφού τελειώσουν οι λάμψεις. Θα σας δώσω τη δικιά μου ερμηνεία για να μην δημιουργούνται ερωτήματα. Η πιο φυσιολογική εξήγηση για αυτό που παρακολουθήσαμε είναι ότι κάει και το φεγγάρι και τρεμοπαίνει η λάμπα. Μια αλλαγή θέλει. Να συμφωνήσουμε σε αυτό? Ας συμφωνήσουμε. Γιατί εκεί ούτε καλώδια της ΔΕΗ, ούτε τέτοιες λάμψεις ιστορίες, έτσι. Δεν ξέρω ποια είναι η δικιά σας συγγνώμη. Γράφτε την κάτω στα σχόλια. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε.